Τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Γεμά. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Δύο εφημερίδες σήμερα αφιερώνουν τα πρωτοσέλιδά τους, γεγονός το οποίο ανέγνωσε και το ίδιο το Μαξίμου, στη στάση του ποταμιού σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Όλες οι εφημερίδες λένε ότι χαλάει η αριθμητική Τσίπρα. Τι βλέπετε? Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει η πλειοψηφία για την επικύρωση της συνθήκης των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και με βάση τα δημοσιεύματα, οφείλει να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Θεοδωράκης. Σας κάλυψαν οι απαντήσεις? Όχι, δεν είπε αν αλλάζει η θέση του ή όχι. Η συμφωνία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο άρθρο της συμφωνίας, το οποίο λύνει τα θέματα των αλυτρωτισμών και τα λύνει με τρόπο ρητό και γενικό, ξέρετε. Λέει δηλαδή και καλύπτει και οποιασδήποτε άλλες ερμηνείες. Λέει δηλαδή. Το άρθρο 4, άρθρο 4 παράγραφος 3, λέει ότι κανένα άρθρο, καμία ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να εγείρει ζητήματα αλυτρωτισμών. Αυτό είναι, νομίζω, απολύτως προφανές. Το έχει επικαλεστεί και ο ίδιος ο κύριος Θεοδωράκης σε παλαιότερες τοποθετήσεις του και εδώ πέρα, νομίζω, οφείλονται καθαρές κουβέντες ενώπιον του ελληνικού λαού. Καλώς ή κακώς, η συμφωνία των Πρεσπών έχει ενοχλήσει ιδίως στο βόρειο κομμάτι της χώρας μας. Το 2019, επίσης, καλώς ή κακώς, είναι εκλογική χρονιά. Τώρα, το πότε θα γίνουν οι εκλογές θα το συζητήσουμε μετά. Θεωρείτε, ποια είναι τα σχέδιά σας, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, πώς θα μαζέψετε την ενδεχόμενη απώλεια? Να πούμε κάτι καταρχήν, γυρνώντας λίγο στο παρελθόν. Ο κύριος Σαμαράς επιχείρησε να κάνει κόμμα με βάση το θέμα το μακεδονικό και να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού κυρίως με βάση το μακεδονικό ζήτημα. Αποτέλεσμα, είχε περισσότερα ωφέλη εκλογικά στην γενέτειρά του την Καλαμάτα παρά στη Μακεδονία. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος βεβαίως μπορεί να έχει άποψη, να την εκφράζει και πολλές φορές με τρόπο δυναμικό για το ζήτημα το μακεδονικό, αλλά στο τέλος αυτό που έχει σημασία είναι η οικονομία. Και η οικονομία μας μπορεί να ανακάμψει και οι Μακεδόνες βεβαίως μπορούν να καταλάβουν ποιες τακτικές και ποιες επιλογές προδώσανε τη δυναμική και τις δυνατότητες της Μακεδονίας. Διότι η Μακεδονία αποκλείστηκε από τις δυνατότητες καλών σχέσεων και ανάπτυξης που θα έπρεπε να έχει με τα κράτη με τα οποία συνορεύουμε προς το βορρά για να παίζει τον ευρύτερο ρόλο τους. Λοιπόν, όχι λοιπόν σε μια φοβική Ελλάδα, όχι σε μια φοβική Μακεδονία και ο κόσμος, όπως φαίνεται, νομίζω και συνολικά από το πολιτικό κλίμα, αυτό έχει αρχίσει και το αντιλαμβάνεται και το μετράει. Δεν ήταν προκλητικός όμως ο κύριος Ζάεφ όλη την προηγούμενη εβδομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ζάεφ έχει να λύσει πολύ δυσκολότερα προβλήματα από ό,τι έχουμε εμείς να λύσουμε. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η χώρα με βάση τη συμφωνία αλλάζει το σύνταγμά της και αλλάζει το όνομά της. Ας διανοηθούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι, για μια χώρα εν καιρό ειρήνης. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικά βήματα που γίνονται από την εκεί πλευρά. Γίνονται σημαντικά βήματα και υποχωρήσεις και από εμάς. Αυτή είναι η ουσία των συμφωνιών και νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι βέλτιστη και λειτουργική και για το μέλλον και των δύο πλευρών. Σαφές. Πάμε τώρα στην οικονομία, Υπουργέ. Υπάρχει ένα θέμα. Για πρώτη φορά, ναι, μεν έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος δίνει αντί να παίρνει. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι επειδή δίνει αρκετά και πολλά σε πολλούς, μυρίζουν εκλογές. Επιμένετε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 19 και θα εξαντλήσετε την τετραετία. Κάτι δεν κολλάει. Κοιτάξτε, αυτοί που λένε μυρίζουν εκλογές δεν έχουν σταματήσει να τις μυρίζουν εδώ και 3 χρόνια. Άρα, νομίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι καινούριο σε σχέση με την όσφρησή τους, η οποία προφανώς δεν έχει, έτσι, και επιτυχώς καταφέρει να μυρίσει τις πολιτικές εξελίξεις. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Συμβαίνει ότι έχουμε διευρυμένες δυνατότητες σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν ολοκληρωθούν τα μνημόνια. Έτσι. Τελειώσαν τα μνημόνια. Εδώ θέλω να σημειώσω, γιατί είδα και το αναλυτικό ρεπορτάζ καθώς περίμενα να μπω στο στούντιο πριν. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι κυβερνάτε, λέει, μας είπατε ότι κυβερνάτε 100 μέρες και κυβερνάτε 1.400. Βεβαίως 1.400 κυβερνάμε. Και μέσα στη συμφωνία τη δύσκολη, καταφέραμε να δώσουμε κοινωνικό μέρισμα και το 16 και το 17, να αναπτύξουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να δώσουμε πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους. Υπάρχει όμως μια τομή. Η τομή της ολοκλήρωσης των μνημονίων και οι αυξημένες δυνατότητες που έχουμε τώρα. Αυτά που λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, να πάει να τα πει στον κόσμο που μας ακούει. Σε έναν μισθωτό, ο οποίος είδε ότι από την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων αυξάνεται ο μισθός του. Σε έναν συνταξιούχο που θα δει όχι μόνο να μην περικόπτεται η σύνταξή του, όχι μόνο να παίρνει κοινωνικό μέρισμα στο τέλος της χρονιάς, αλλά ενδεχομένως, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες, να πάρει και το επίδομα ενοικίου ή
στεγαστικού δανείου. Mm-hmm. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα πλέγμα πολιτικών που αφορά και τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που μειώνονται οι εισφορές τους και τις επιχειρήσεις, κυρία Γιάμαλη. Χωρίς καμία προκατάληψη, βεβαίως πρέπει τα βάρη να μειωθούν και προς τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά με προτεραιότητα σε αυτούς που υπέφεραν και με μια κεντρική πρόνοια οι πολιτικές που βάζουμε κάτω να μην διαταράξουν τι, το ότι έχει τακτοποιηθεί η οικονομία και έχει μπει στην ανάπτυξη. Mm-hmm. 300 με 350.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά από το 2015. Καλά, παραμένει όμως τα ύψη. Η ανεργία βεβαίως, και εδώ δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε, ούτε να πανηγυρίζουμε. Mm-hmm. Βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν έχουμε βγει από την κρίση ακόμα. Μία οικονομία με την ανεργία στο 18,6 είναι οικονομία σε κρίση. Αλλά υπάρχουν δύο σύνταγες οι οποίες δοκιμάστηκαν. Η μία συνταγή, η συνταγή της ανεργίας που την έφτασε στο 28% και η συνταγή της ανάκαμψης και των θέσεων εργασίας που την έχει πάει την ανεργία στο 18,6 αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι το τέλος της τετραετίας μπορεί να τη ρίξει και κάτω από το 17%. Mm-hmm. Μιας και μιλήσατε για συνταγές, κύριε Παπά, υπάρχει ένα θέμα. Διάβαζα νωρίτερα την δημοσκόπηση της Κάπα Research στο Έθνος και αποδεικνύεται ότι οι μεν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και οι δε ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει η δεξιά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό νομίζω μιας έτσι ανανεωμένης πόλωσης που διαμορφώνεται mm-hmm. στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά ξέρετε, καθώς περνάει ο καιρός, ο κόσμος θα αρχίζει να συνειδητοποιεί και ποια είναι τα προγράμματα των δύο mm-hmm. πόλων. Διότι η Νέα Δημοκρατία τι έκανε από το 2012 και μετά, τι έλεγε στον κόσμο? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Ο mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ θα χρεοκοπήσει τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας καταστρέψει. Mm-hmm. Αυτό τελείωσε. Της έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, στην κυριολεξία. Mm-hmm. Τι κάνει λοιπόν τώρα? Σκανδαλολογεί, φουσκώνει μπαλόνια και τα σκάει μόνη της μετά από 2-24 ώρα και επανεφεύρει τον εαυτό της ως μια ακραία νεοφιλελεύθερη δεξιά. Παράδειγμα, ασφαλιστικό Πινοσέτ. Ποιος θα πάει να πει στον ασφαλισμένο, στο χαμηλόμισθο, ότι κοίταξε να δεις, μπορεί να είχαμε κάποιες πολιτικές που να εξασφάλιζαν και σε αυτόν που δεν έχει ασφάλιση πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά θα πρέπει να το γυρίσουμε και να πάμε πίσω στην κατάσταση όπου είναι θέμα τζόγου, θέμα τύχης, θέμα πορείας κάποιων μετοχών, το αν θα πάρει σύνταξη ή όχι, το αν θα έχει ασφάλιση ή όχι. Μάλιστα. Μιλήσατε για σκανδαλολογία. Τον τελευταίο καιρό έχετε ως κυβέρνηση στοχοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. κάτι το οποίο έχετε πράξει κι εσείς mm-hmm. στο παρελθόν, βέβαια, έτσι. Σας καταλογίζουν και σε εσάς προσωπικά εμπλοκή σε μία σειρά σκανδάλων, από τα βοσκοτόπια και την όλη κατάσταση με τις τηλεοπτικές άδειες. Σας καταλογίζουν προβληματικές υποθέσεις στην ΕΡΤ και πιο πρόσφατα την εμπλοκή σας στην ΔΕΠΑ. Πώς σχολιάζετε? Καλά, εντάξει, πέρα το ότι είναι αστείο τώρα να συζητάμε για τη ΔΕΠΑ, δεν έχω αρμοδιότητα. Νομίζω όμως ότι η κυβέρνηση το ζήτημα της ΔΕΠΑ το έχει χειριστεί όπως έπρεπε. Mm-hmm. Η ΔΕΠΑ δεν αύξησε τα χρέη της κατά τη δική μας διακυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό είναι απολύτως σαφές, τα εξήγησε ο Γιώργος Σταθάκης πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω ξανά σε αυτό που σας είπα στην προηγούμενη ερώτηση. Mm-hmm. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν ένα κεντρικό πρόβλημα. Τους έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Δηλαδή δεν έγινε η καταστροφή την οποία υποσχέθηκαν στους οπαδούς τους. Άρα, οι δημοσκοπήσεις είναι μπροστά όμως. Ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις μονίμως, κυρία Γιάμαλη, υποτιμούν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε και το 12 και στο δημοψήφισμα έγινε και το 15. Δεν ξέρω αν οι δημοσκόποι έχουν σκεφτεί γιατί μπατάρουν τα αποτελέσματά τους μόνο προς τα δεξιά. Mm-hmm. Και όχι προς τα αριστερά. Έτσι, αυτό είναι ένα ζήτημα επιστημονικό το οποίο ενδεχομένως να χρήζει. Μεθοδολογικό, μάλλον. Μάλλον. Υπάρχει κάποιο ζήτημα μεθόδου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η έτσι, πάρα πολύ εμφατική πραγματικότητα, mm-hmm. εφευρίσκουν ιστορίες διάφορες. Θέλετε να σας θυμίσω ότι έχουν πει για το Φλαμπουράρι, για το Σταθάκι και για ποιον δεν έχουν πει. Και για ποιον δεν έχουν πει. Βγαίνουν βέβαια μετά οι παπαγάλοι τους και ζητάνε συγγνώμη. Η συγγνώμη για τον Κατρούγκαλο, ας πούμε, ή για μένα και το Σπίρτζι. Mm-hmm. Η συγγνώμη βεβαίως μπαίνει σε ένα μονόστιλο και δεν μπαίνει έτσι με πηχαία οκτάστιλα όπως μπαίνει η συκοφάντηση. Αλλά νομίζω ότι έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και ο κόσμος. Mm-hmm.
Κάποιος κακοήθης θα μπορούσε να πει ότι το ίδιο κάνετε κι εσείς. Μια σειρά σκανδάλων τα οποία δεν έχουν προχωρήσει με τον τρόπο και με τις προσδοκίες που εσείς δημιουργούσατε στην αρχή. Εμείς, ναι, θα σας πω, εμείς δεν σκανδαλολογούμε. Εμείς έχουμε πει ότι θα αφήσουμε δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Πράγμα που καταφανώς δεν γινόταν κατά το παρελθόν. Με χαμηλούς τόνους προσερχόμαστε και σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Είναι προφανές, προφανέστατο βεβαίως, ότι κάτι πήγαινε στραβά. Δεν μπορεί η Νοβάρτης, ας πούμε, ανά τον κόσμο να κυνηγείται για σκάνδαλα και διαφθορά και εδώ απλώς να έχει εδώ να υπάρχει μια σκευωρία. Άρα νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τα... Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει καμία σύγκριση σε σχέση με το τι κάνουμε εμείς και με την τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, νομίζω λειτουργεί και σπασμωδικά γύρω από αυτά τα ζητήματα. Διότι κάθε τρεις μέρες έχει να λέει για ένα νέο τάχα μου σκάνδαλο. Το οποίο μετά από τρεις μέρες το ξεχνάει, φέρνει ένα καινούριο. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κατηγορείται συχνά τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει κάνει μια ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη στροφή. Τη συνδέεται μάλιστα και με την ευρωπαϊκή στροφή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ωστόσο, οι πιθανότητες να κερδίσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις επερχόμενες εκλογές, τις ευρωεκλογές, είναι πολύ μεγάλες. Πώς θα αλλάξετε την Ευρώπη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έχει και απώλειες δυστυχώς προς τα ακροδεξιά. Ακριβώς επειδή έχει υιοθετήσει πολλά σημαντικά κομμάτια από την ατζέντα της ακροδεξιάς ανά την Ευρώπη και έχει υιοθετήσει και την ίδια. Παράδειγμα, ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω θα έρθει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι ξεκινά τώρα την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, εξελέγει και με τις ψήφους του κύριου Όρμπαν. Ο κύριος Όρμπαν, δεν μιλάμε για το πόσο αν θέλει να είναι ο κύριος Βέμπερ, ο κύριος Όρμπαν είναι μιας σχολής η οποία λέει για το μεταναστευτικό, και πρέπει να τα ακούσουν αυτό οι Έλληνες, ότι η Ελλάδα πρέπει να υπομειστεί όλο το βάρος. Ότι δεν τους αφορά αυτούς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης το γεγονός ότι υφιστάμεθα εμείς όλες τις πιέσεις του προσφυγικού προβλήματος, το οποίο πήρε τα τελευταία χρόνια εκρηκτικές διαστάσεις. Τι έχει να πει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης από αυτού? Συμφωνεί με αυτή την πολιτική? Ή πρέπει να διαμορφωθούν στην Ευρώπη προοδευτικές συλλογικές λύσεις? Να πάρει δηλαδή κάθε χώρα ένα μερίδιο βάρους που της αναλογεί. Ο κύριος Όρμπαν δεν θα προσυπογράψει την, μάλλον απέσυρε την συμμετοχή της χώρας του από την διακήρυξη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την οποία είχε μάλιστα ξεκινήσει με πρωτοβουλία της προηγούμενης αμερικάνικης κυβέρνησης. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, και εσείς που μιλάτε για ένα προοδευτικό μέτωπο, φαίνεται πως το κοινάλ σας γυρνά την πλάτη και σας τη γυρνά την πλάτη συστηματικά, ενώ το φλερτάρετε συστηματικά. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Γιάμαλη, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε μια έτσι πολιτική σταθερή και μόνιμη για την ανάγκη συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Η ανάγκη αυτή διατυπώθηκε ήδη από το 2011. Το 2011 λοιπόν ήμασταν εμείς ένα μικρό κόμμα και είχαμε τη συνδιάσκεψή μας. Και τότε ο Αλέξης ο Τσίπρας είπε ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν εκλογικά και να ζητήσουν εκλογές με απλή αναλογική και να διαμορφώσουν τους όρους για μια αλλαγή διακυβέρνησης. Το έλεγε από τότε. Αυτή την πρόταση δεν την αγκάλιασε κάποια ηγεσία. Καμία ηγεσία. Την αγκάλιασε ο ελληνικός λαός 11 μήνες μετά, στις εκλογές του 2012, το Μάιο και τον Ιούνιο, που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά τότε θα έλεγε κανείς πήγατε με τον Καμένο. Κατά αναλογία, βεβαίως. Ο Πάνος ο Καμένος οριοθετήθηκε από τις πολιτικές των μνημονίων. Δεν έχουμε ταυτόσιμη ιδεολογική πολιτική καταβολή και διαδρομή, αλλά καμία από τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση πέρασε. Και τις πέρασε ακριβώς επειδή είχε τη στήριξη του κύριου Καμένου, δεν μπλοκαρίστηκαν από το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μας ακούνε άνθρωποι τους οποίους στη δημόσια συζήτηση, κακώς κατά τη γνώμη μου, τους κατατάσσουμε σε μειονότητες. Το ξέρουν και το γνωρίζουν. Οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικό χρώμα στο δέρμα, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε προοδευτική τομή έγινε, έγινε διότι στη Βουλή υπήρχε η κυβέρνηση η οποία διαμορφώθηκε με αυτήν την πλειοψηφία. Αυτό νομίζω ότι σας αναγνωρίζετε γενικά. Πάμε όμως και στο χαρτοφυλάκιό σας. Η Κέρκυρα έλαβε ένα βραβείο ως καλύτερη τοποθεσία για κινηματογραφικά γυρίσματα. Πήραμε το ευρωπαϊκό πλέον.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Είχαμε να πάρουμε από το 2004, νομίζω, ευρωπαϊκό, δεν είναι? Αλήθεια είναι, και δεν είμαι πολύ στο γνώστη ποδόσφαιρο, στον... νομίζω, στο ποδόσφαιρο και στην Eurovision. ναι, νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα έχει μπει για τα καλά στο χάρτη η χώρα μας ως τόπος στον οποίο μπορεί να υπάρξει οπτικοακουστική παραγωγή. Η Ελλάδα έχει καταπληκτικά τοπία, δεν είχε μία δημόσια πολιτική αποτελεσματική μέχρι πρώτη. Σας ηρωνεύονται πάντως, αν θέλετε να την κάνετε τη χώρα τσινετσιτάι και χώρι. Δεν πειράζει. Τις ίδιες ηρωνίες ακούσαμε και για άλλα ζητήματα και για τα κανάλια τα ίδια. Δεν πειράζει που μας ηρωνεύονται. Έρχεται πάρα πολύ γρήγορα το πλήρωμα του χρόνου, ξέρετε. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ήδη μία πολιτική η οποία αποδίδει. Και δεν μιλάω για το πρώτο βραβείο απλώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 30 παραγωγές έχουν υπαχθεί στο νόμο μας για τα κίνητρα οπτικοακουστικών παραγωγών. Επιδοτούνται δηλαδή και πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας δημιουργούνται ακριβώς επειδή αυτές οι παραγωγές μπαίνουν στον αναπτυξιακό νόμο, ας το πούμε έτσι, για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Δείτε ποια είναι η κατάσταση στην τηλεόραση φέτος. Φέτος έχουμε πάμπολα σύριαλ. Δεκάδες ενδεχομένως. Πολλά reality και όμως. Έχουμε. Αυτά δεν επιδοτούνται. Παρόλο που υπήρχαν αιτήματα τέτοιου τύπου, προφανέστατα τα reality δεν εμπίπτουν στο νόμο για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Έχουν έρθει όμως και συμπαραγωγές ξένες, πάρα πολλές, οι οποίες θα σας έλεγα διαφημίζουν τη χώρα στο εξωτερικό. Ως μια χώρα η οποία έχει ανακάμψει, ως μια χώρα στην οποία μπορούν να γίνουν σοβαρές επενδύσεις και μεταφέρουν τις καταπληκτικές μας εικόνες στα πέρατα του κόσμου, και αυτό είναι μια περιουσία την οποία μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Με πάτε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είστε ευχαριστημένος από την ΕΡΤ? Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλά. Ποτέ δεν θα είμαι, ποτέ δεν θα με ακούσετε να πω εντάξει, εδώ που φτάσαμε, ευχαριστήθηκα. Πάντα θα ζητάμε το παραπάνω. Αλλά νομίζω η ΕΡΤ τώρα και με τις δυνατότητες τις δημοσιονομικές, οι οποίες δίνονται ακριβώς επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια, θέλω να πω για να το ξέρουν οι τηλεθεατές, ότι μέσα στα μνημόνια και η ΕΡΤ συνέβαλε τα μέγιστα στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή από το ανταποδοτικό τέλος, γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια επιστρέφανε στον κρατικό προϋπολογισμό. Αποτέλεσμα ήταν να περισσεύουν ελάχιστα για να φτιάξει πρόγραμμα. Αν δει κανείς αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, δεν μιλάω για το ιδιοσιογραφικό κομμάτι, όπου η ΕΡΤ, πώς να το πω, τιμά τις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινό. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα γεγονότα για τα οποία ο ελληνικός λαός, επειδή συνέβησαν αργά το βράδυ, θα ενημερώνονταν με μία μικρή σύνδεση από ένα στούντιο κατά το μεσημέρι. Έτσι, η ΕΡΤ λοιπόν ήταν εκεί με διαρκείς ζωντανές συνδέσεις, να σας πω, από το πραξικόπημα στην Τουρκία, από το τελευταίο χτύπημα στη Συρία, μία σειρά από πράγματα. Στα αθλητικά γεγονότα είναι κορυφαία από τα κανάλια ελεύθερης λήψης και με το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και το μπάσκετ και το βόλι και άλλα αθλήματα. Ποσοστά τηλεθέασης. Και με πάρα αυτό. Πολύ καλά ποσοστά τηλεθέασης, εντυπωσιακά πραγματικά. Και βεβαίως έχει μπει δυναμικά και στο χώρο της μυθοπλασίας. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Τα δε ξένα σύριαλ της, θέλω να παραδεχτείτε και εσείς ότι είναι τα καλύτερα. Βλέπουμε όλοι Peaky Blinders. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που αφορά την ΕΡΤ. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι είναι σιριζοκάναλο όμως. Εντάξει, αυτό όμως, κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν αντέχει στην ιδέα μιας δημόσιας τηλεόρασης η οποία αξιοποιεί το εκτόπισμά της. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία θέλει έναν παρία στο τηλεοπτικό τοπίο. Έναν παρία τον οποίο τον εκμεταλλεύονται οι ιδιωτικά κανάλια, δηλαδή στέλνει η ΕΡΤ μια κάμερα για να πάρει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και την εικόνα της την παίρνουν δωρεάν και οι υπόλοιποι, χωρίς να χρειαστεί να μετακινήσουν συνεργεία, χωρίς να χρειαστεί να μπουν στον κόπο να επενδύσουν στην απασχόληση. Λοιπόν, αυτός ο κύκλος όμως νομίζω ότι έκλεισε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο συνολικά. Το ξέρει ο Έλληνας τηλεθεατής. Έχουμε και την ΕΡΤ ξανά στα πόδια της και τα ιδιωτικά κανάλια με άδειες, με καταβολή τμήματος και με ελάχιστο προσωπικό, 400 άτομα ανά κανάλι. Έχουμε μια αναγέννηση των παραγωγών των οπτικοακουστικών με σύριαλ, με ταινίες, με διεθνείς συμπαραγωγές και νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ούτως ώστε η ελληνική τηλεόραση, η οποία έχει παράξει και διαμάντια στο παρελθόν, έτσι, να μην τα κρύβουμε αυτά, να μπει στη νέα φάση έτσι με στέρεα βήματα. Δυναμικά λοιπόν. Ναι.
Το Υπουργείο σας όμως έχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο. Συχνά συνηθίζουμε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά και για τα θέματα του τύπου, ενώ έχετε αναλάβει και μεγάλο μέρος της ψηφιακής γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος. Αναλαμβάνουμε οριζόντια έργα. Δηλαδή, σχεδιάζουμε έργα για οποιοδήποτε Υπουργείο που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Φιλ Χόγκαν, ο Ιρλανδός. Θα τον δούμε μαζί με τον συνάδελφο υπουργό, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, στο Υπουργείο, όπου θα συζητήσουμε ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής και βεβαίως το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας. Και θέλω και από τη συχνότητά σας να τον ευχαριστήσω τον Επίτροπο, διότι έκανε πριν από κάποιες εβδομάδες μια πάρα πολύ ενθαρρυντική δήλωση για το μεγάλο έργο ανάπτυξης μιας υποδομής για τη γεωργία ακριβίας. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, μιλάμε για την αξιοποίηση δεδομένων. Στείνουμε κεραίες στα μισά χωράφια περίπου της Ελλάδας, αξιοποιούμε τις δορυφορικές φωτογραφίες και έτσι ο αγρότης μπορεί να πάρει συμβουλή για το τι ακριβώς χρειάζεται το χωράφι του. Πόσο νερό, πόσο λίπασμα, πόσο φάρμακο και ποια στιγμή. Αποτέλεσμα, θα εξοικονομήσει πόρους 30 με 35% πάνω στο κόστος του. Εκεί συμβάλλει, υποθέτω, και η διαστημική πολιτική του Υπουργείου σας. Ναι, προσέξτε, δεν την είχαμε αξιοποιήσει. Δηλαδή, εμείς τι δυνατότητα είχαμε. Είχαμε τη δυνατότητα ακριβώς να έχουμε έτσι την εποπτεία και την οπτική γωνία των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Δηλαδή, υπάρχει το σύστημα το ευρωπαϊκό του Κοπέρνικου, το οποίο η Ελλάδα το έχει πληρώσει για να αναπτυχθεί. Και δικαιούται από εκεί να παίρνει δεδομένα. Δεν είχαν αξιοποιηθεί όμως. Άρα, χωρίς να ανακαλύπτουμε την Αμερική, διότι υπάρχουν αυτά τα συστήματα, ερχόμαστε και κάνουμε μια κρατική, μια δημόσια πολιτική, με την ανάπτυξη μιας δημόσιας υποδομής για τη γεωργία και με την, θα σας έλεγα, συλλογή δημόσιων δεδομένων που μπορούν και τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά μας κέντρα να αξιοποιήσουν. Μιας και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε σε βάθος, Υπουργέ, σας ακούω, πράγματι έχουν γίνει πολλά τα οποία μέχρι πρότινος δεν συνέβαιναν. Έχετε πάρει μέτρα. Τι δεν έχετε κάνει καλά ως κυβέρνηση? Σε πολλά πράγματα. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε κάποιες έτσι επενδύσεις να τις έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα. Έτσι, παρόλο που έχει αλλάξει το επενδυτικό κλίμα, παρόλο που οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας αυξήθηκαν 30% από πέρσι, περίπου 27,5% αν δεν κάνω λάθος για την ακρίβεια. Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, όποιος καθίσει απέναντί σας ενώπιον του ελληνικού λαού και προσπαθήσει να το παίξει ελάθητος, θα είναι καταρχήν υποκριτής και κατά δεύτερον αναποτελεσματικός και ως προς την πολιτική ουσία. Δεν πείθει κανένα αυτό. Βεβαίως έχουμε κάνει λάθη, έχουν γίνει και πισωγυρίσματα. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση έξω από τον καμβά μιας ιστορικής επιτυχίας. Και η ιστορική επιτυχία είναι η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. Και η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια σημαίνει κοινωνικό μέρισμα, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση των μισθών, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους αγρότες, που λέγαμε και πριν για την ψηφιακή γεωργία, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, ανάκαμψη της οικονομίας, ενδεχομένως και 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της πρώτης μας τετραετίας. Μακάρι, γιατί όπως είδαμε, η αύξηση των θέσεων εργασίας ήταν το βασικό και το ζητούμενο. Δηλαδή, τις παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Εάν δείτε διαχρονικά, ανεξάρτητα από το τι δίνουμε στην πρόθεση ψήφου, και πάτε στα ποιοτικά ευρήματα, θα δείτε ότι το ζήτημα της απασχόλησης είναι κορυφαίο. Αν μπορέσουμε και η οικονομία μας ανακάμψει. Γιατί με τι μισθούς είναι τώρα? Ναι, και οι μισθοί ανακάμπτουν, κυρία Γιάμαλη. Αν δείτε δηλαδή τις στατιστικές, κοίταγα και τώρα έτσι πριν έρθω τα τελευταία στοιχεία τα δημοσιευμένα για την Ελστάτ, είναι 8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές. Είναι δύο κλάδοι οι οποίοι έχουν μείωση, η οποία προκύπτει και από τη μείωση της απασχόλησης, αλλά ανακάμπτουν. Αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Διότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για εργασία, οι εργοδότες ζητάνε εργαζόμενους και αυξάνονται οι μισθοί. Και υπάρχουν και οι ρυθμίσεις οι οποίες κάνουμε, η επεκτασιμότητα των συμβάσεων, θα έρθει και η αύξηση του μισθού. Άρα νομίζω ότι εκεί πέρα βρίσκεται και το κεντρικό ερώτημα για τον κόσμο. Διότι να σας πω κάτι, κυρία Γιάμαλη, εάν στη Μακεδονία μας πέσει πολύ η ανεργία, γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε με τους γειτονές μας? Τι έχουμε να φοβηθούμε από ένα κράτος το οποίο είναι πολύ μικρότερό μας και βλέπει στην Ελλάδα έναν αξιόπιστο σύμμαχο? Τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε. Με αυτό το ερώτημα να βάλουμε μια τελεία και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ.
Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε